Να σας καλησπέρισω σε μια ακόμα συνέντευξη τύπου του Αχιλλέα Βυσσαλίας. Και ξεκινώντας από το προηγούμενο παιχνίδι, ένα παιχνίδι που δώσαμε στο Βαλεστίνο με την ομάδα του Λίγα Φεραίου, όπως γνωρίζετε όλοι, ένα ακόμα νικηφόρο παιχνίδι για την ομάδα μας. Μια μεγάλη νίκη επί ενός πολύ καλού αντιπάλου, ενός αντιπάλου που το κίνητρο ήταν πολύ ψηλό για αυτόν, μια και η ομάδα του Λίγα Φεραίου βρισκόταν ακριβώς πάνω από τη ζώνη του εγκοδομασμού. Και τη χαρακτηρίζω μεγάλη όχι μόνο από αυτό το λόγο ότι υπήρχε κίνητρο από τον αντίπαλο ψηλό κίνητρο, αλλά και βαθμολογικά, γιατί συνεχίσαμε το καλό σερί που έχουμε και διατηρηθήκαμε στην βαθμολογική θέση που ήμασταν πριν από το παιχνίδι. Μια δίκαια νίκη πέρα για πέρα, που δεν συνοδεύτηκε όμως από τα υψηλά στάνταρ απόδοσης που είχαμε στα τελευταία παιχνίδια. Απλώς ήμασταν, δείξαμε για άλλη μια φορά ωριμότητα και πολύ καλή διαχείριση του παιχνιδιού και τις λιγοστές ευκαιρίες που δημιουργήσαμε, 3-4 στον αριθμό, εκμεταλλευτήκαμε τις 2 και καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι. Ήταν από τα τελευταία 5 παιχνίδια, τα 4 τα δώσαμε με τις ομάδες που ήταν ακριβώς στη ζώνη του εγκοδομασμού και είμαι πολύ περήφανος που καταφέραμε και κερδίσαμε και τα 4 και παρουσιάσαμε και πολύ καλή εικόνα. Θα προχωρήσω στο επόμενο παιχνίδι, θα περάσω το παιχνίδι της επόμενης Κυριακής με την ομάδα των Λευκαδίων, που όπως γνωρίζετε όλοι δεν θα γίνει στην έδρα στο γήπεδο της Νεοκεσάλιας, στην έδρα μας θα γίνει στο Αλφα Δακ, στο γήπεδο που παίζει ο Πιερικός, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, και εννοείται ότι καλούμε όλο τον κόσμο να παραβρεθεί στο συγκεκριμένο αγώνα. Θέλω να ευχαριστήσω εκ των προτέρων τους ανθρώπους του σταδίου, του Αλφα Δακ, γιατί είναι σίγουρο ότι η φιλοξενία που θα μας παράγουν θα μας καλύψει απόλυτα. Να προχωρήσω λίγο στα αγωνιστικά του παιχνιδιού. Η ομάδα των Λευκαδίων, όπως γνωρίζετε, ίσως αυτή τη στιγμή διαθέτει την καλύτερη αμυντική λειτουργία μαζί με την ομάδα της Κίμης στην κατηγορία. Έχει δεχτεί λίγα γκολ, 12 τον αριθμό. Παρουσιάζει όντως αξιοζήλευτη αμυντική λειτουργία. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, με πολύ ψηλά παιδιά, ιδίως στον χώρο της άμυνας, και διεκδικούν όλα τα παιχνίδια επίσης ώρες. Δεν έχουν παρουσιάσει πουθενά κάποια εικόνα χαλάρωσης. Όλα τα παιχνίδια μέχρι το τελευταίο λεπτό τα διεκδικούν και πάρα πολλά παιχνίδια μετά το 85 τα έχουν γυρίσει. Εμείς οφείλουμε σε αυτό το παιχνίδι το κυρίαρχο στοιχείο που πρέπει να δείξουμε, εκτός από αυτά που μας χαρακτηρίζουν, η καλή κυκλοφορία και η δημιουργικότητα σε θέμα ευκαιριών, αυτό που πρέπει να μας χαρακτηρίζει είναι η υπομονή στο παιχνίδι μας. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους χώρους στο μεγάλο γήπεδο που θα παίξουμε, να εκμεταλλευτούμε βάθος και πλάτος του γήπεδου και με υπομονή να καταφέρουμε να πάρουμε το παιχνίδι. Χωρίς, παραλαμβάνω, να αλλοιώσουμε το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, να κυκλοφορήσουμε την μπάλα από πίσω, να έχουμε σωστή ανάπτυξη και να καταφέρουμε να πάρουμε το παιχνίδι. Το έργο μας σίγουρα θα είναι δύσκολο, όμως έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην ποιότητα των ποδοσφαιριστών μου, σε αυτό που παρουσιάζουμε και πιστεύω ότι για μια ακόμη Κυριακή θα είμαστε εντάξει των προσδοκιών και θα συνεχίσουμε με καλές εμφανίσεις και ένα νικηφόρο αποτέλεσμα ακόμα. Στο παιχνίδι αυτό δεν θα μπορούμε να έχουμε σίγουρα τον Δερμίση, ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τον Ρίγα Φεραίο και είναι το μόνο μελανό στοιχείο εκείνου του παιχνιδιού. Και ίσως δεν μπορούμε να έχουμε και τον Τζαγκαράκη, ο οποίος αναρρώνει από έναν τραυματισμό που είχε, επανέρχεται από την ποινή αποκλεισμού των 2 αγωνιστικών, αλλά η ετοιμότητά του από τον τραυματισμό του δεν ξέρω αν είναι τέτοια ώστε να μπορέσουμε να τον έχουμε στην διάθεσή μας. Είναι σίγουρο ότι η ποιότητά του είναι τέτοια που θέλω να τον έχω, όμως αν δεν πάρω το OK από την φυσιοθεραπεύτριά μας, την κυρία Τσεντίδου, και φυσικά από τον ίδιο, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Δεν κρύβω όμως ότι η επιρροή του στην ομάδα είναι τέτοια που θα ήθελα να τον έχω από την αρχή. Αυτά, αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Είπες πριν ότι η άμυνα της ομάδας του Λευκαθίων είναι μια από τις καλύτερες του πρωτάθλημα, ψηλά παιδιά, δυνατά. Σε διευκολύνει το ότι θα παίξει στο ΑΛΦΑΛΑΚ αυτό, γιατί πρόκειται για ένα μεγάλο γήπεδο το οποίο δεν έχει καμία σχέση σίγουρα όσον αφορά ο αγωνιστικός χώρος με το. Σίγουρα. Σίγουρα όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια πολύ καλή ομάδα, οργανωμένη ομάδα,
όσο περισσότερους χώρους έχεις, τόσο καλύτερα είναι. Σίγουρα μας διευκολύνει αυτό. Βέβαια, το γήπεδο δεν σημαίνει ότι αυτής εξ αρχής έχεις κερδίσει το παιχνίδι, όμως σίγουρα μας διευκολύνει. Αυτά. Μας μιλήσει για τον αγώνα που μας πέρασε. Ήταν ένα δύσκολο μάτς. Θέλαμε τους 3 βαθμούς για την παραμονή. Αλλά εμείς κάποιο παιχνίδι το βλέπουμε διαφορετικά και θέλουμε πάντα την νίκη. Θέλουμε βέβαια να συνδυάζουμε το καλό ποδόσφαιρο, προσπαθούμε, πατάμε μπάλα σε οποιοδήποτε αγωνιστικό χώρο, το έχουμε αποδείξει. Αλλά δεν γίνεται πάντα να μας βγαίνει αυτό. Εντάξει, ήμασταν καλύτεροι, είχαμε διαχείριση στο μάτς, ξέραμε τι θέλαμε. Είχαμε πολύ καλή αμυντική λειτουργία και εκμεταλλευτήκαμε τις φάσεις που μας μπήκαν ώστε να κάνουμε τον γκολ. Από εκεί και πέρα για τον αγώνα που έρχεται, όπως είπα, θα το δούμε διαφορετικά, θέλουμε την νίκη. Εντάξει, ότι παίζουμε στο ΑΔΕΚ είναι υπέρ μας αυτό, σίγουρα. Θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τους χώρους που θα μας δοθούν λόγω του γηπέδου. Είναι ένα δύσκολο μάτσι αυτό. Θέλουν ο καθένας στους 3 βαθμούς για δικούς του λόγους. Αλλά πάμε για να το πάρουμε. Αυτά. Επειδή πέρασες και από τον Πειραιώ, δηλαδή έχεις δουλέψει σε καλό επίπεδο, σε υψηλό, θέλω να μου πεις λίγο για τη δουλειά που γίνεται στον Αχιλλέα. Η δουλειά που γίνεται είναι πάρα πολύ καλή. Οι μεγάλοι, ας το πω έτσι, οι μεγάλοι σε ηλικία παίχτες μας βοηθάνε, είναι έμπειροι. Προσπαθούμε να κερδίσουμε το κάθε τι από αυτούς. Είμαι χαρούμενος που συνεργάζομαι με τέτοια παιδιά. Είναι χαρά μου. Από εκεί και πέρα δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή δεν βλέπω διαφορά, ας πούμε, Πειραιώ και Αχιλλέα στη δουλειά που γίνεται. Και είμαι βασικά χαρούμενος που βρίσκομαι στην ομάδα. Και δουλεύουμε όλοι καλά. Ευχαριστούμε. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε, παιδιά. Στο ΑΔΕΚ της Κατερίνης, την Κυριακή. Ευχαριστούμε πολύ. 4. 4. 4.